Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση», όπου κάθε απόγευμα δίνουμε λύσεις αλλά και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα κοντά μας η Σάνδρα Γεράγγελου, η φοροτεχνικός μας, και ο Γιάννης Μαυρονάς, ο εργατολόγος μας. Μαζί μας και οι δικηγόροι Σοφία Νικολάου και Δημήτρης Μπούκας. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Σταρωτικούς ελέγχους σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας ξεκινούν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Υποθέσεις που προέρχονται από εισαγγελικές παραγγελίες, κλήσεις υπόπτων για φοροδιαφυγή, προκειμένου να δικαιολογήσουν προς αύξηση της περιουσίας τους, διασταυρώσεις συναλλαγών, αλλά και στοχευμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτών των υπηρεσιών. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα του ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τα οποία κυμαίνονται από 300 ευρώ μέχρι και 50.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος και τη συχνότητα της καταστρατήγησης της νομοθεσίας. Με την νέα υπουργική απόφαση που υπογράφει η αρμόδια υπουργός Σέφη Αχτζιόγλου, καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των προστίμων με την ύπαρξη ενός point system, δηλαδή ενός είδους βαθμολόγησης με μόρια για κάθε είδος παράβασης. Συνεχίζεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι και την 5η-4η Ιουλίου. Συγκεκριμένες ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 3η-4η Ιουνίου μέχρι και την 5η. Πιστώθηκαν στους λογαριασμούς 16.000 συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ οι επικουρικές συντάξεις μαζί με τα αναδρομικά ποσά 7 μηνών. Επίσης, αναμένουμε το φθινόπωρο τις αποφάσεις για τα αναδρομικά. Επαναχορηγήθηκε η επικουρική του ΛΕΠΕΤΕ, του επικουρικού της Εθνικής Τράπεζας. Θέσπισε η κυβέρνηση με τον νόμο 4618. Κάναμε και εδώ αγώνα και εσάς στην εκπομπή και λοιπά όλα αυτά. Και βέβαια σας ευχαριστούν, διότι είχαν τεθεί και πολλά ερωτήματα δικαιούχων του επικουρικού της Ελληνικής Τραπέζας, θέσπισε η κυβέρνηση πρόσφατα με το νόμο 4618 και υποχρέωσε τη διοίκηση της Εθνικής να δώσει τα χρήματα που όφηλε και να δώσει και αναδρομικά ο 1η-1η του έτους όλα τα αναδρομικά της επικουρικής. Προσέφυγε η Τράπεζα η Εθνική στα ασφαλιστικά στο Συμβούλιο Επικρατείας και έχασε το δικαστήριο εχθές. Άρα λοιπόν σήμερα, όπως είχαμε πει προχθές στην εκπομπή σας, επαναχορηγήθηκε και αναδρομικά η επικουρική, το λεγόμενο ΛΕΠΕΤΕ, το επικουρικό της Εθνικής Τράπεζας, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτό το οποίο αποκαλύψαμε προχθές στην εκπομπή σας, το έγγραφο το οποίο ήταν απάντηση στον κύριο Καραπηδάκη, έναν συνταξιούχο μαχητή στα θέματα αυτά, από το συνήγορο του πολίτη, που λέει στην κυβέρνηση, στην κυρία Αξιόγλου και στον κύριο Πετρόπουλο, να δοθούν ενημερωτικά ατομικές διοικητικές εκτελεστές πράξεις και στα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων για να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, να τους πει γιατί επανυπολογίστηκε, με ποιες αρχές, γιατί βρέθηκε αυτό το ποσό της προσωπικής διαφοράς. Άρα και το έγγραφο του συνηγόρου του πολίτη σε αυστηρό τόνο προς την κυβέρνηση είναι μια σημαντική εξέλιξη υπέρ των συνταξιούχων. Βεβαίως ο λογαριασμός μεταφέρεται στην επόμενη κυβέρνηση. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Γιάννης Μαυρονάς είναι ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Θα έρθουμε σε λίγο στο θέμα των συντάξεων, επικουρικές, βαρέα και ανθυγινά. Έχουμε την εγκύκλιο ότι οι αλλαγές υπάρχουν. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα, Σοφία. Βήμα-βήμα εδώ και μαζί βεβαίως και με τη Σοφία την Νικολάου, θα την καλησπερίσουμε σε πολύ λίγο. Θα συζητήσουμε προστασία και το πλαίσιο της πρόστασης κατοικίας, τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνετε για την ένταξη στην πλατφόρμα, προϋποθέσεις, παγίδες και τι πρέπει να προσέξετε. Σάνδρα Γεράγγελου είναι η φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, Σάνδρα μου. Καλησπέρα. Θα έρθουμε εδώ και εκεί και αν δεν υπάρχουν παγίδες, φορολογικές δηλώσεις, ε1, τι πρέπει να προσέξουν, όπως πώς θα αποδεσμεύσουμε και τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Μία πολύ σημαντική είδηση και πραγματικά την περίμενε ο κόσμος, δεδομένου ότι οι περισσότεροι τραπεζικοί λογαριασμοί λόγω φυλών έχουν δεσμευτεί, με αποτέλεσμα ο κόσμος να πλήττεται από έλλειψη ρευστότητας. Σοφία Νικολάου, η δικηγόρος μας και βεβαίως υποψήφια βουλευτής Αλφα Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, Σοφία μου. Καλησπέρα, Σοφία. Θα τα δούμε όλα και τι πρέπει να προσέξετε, θα δούμε τι ρυθμίσεις και βεβαίως τι έρχεται
στο θέμα των ρυθμίσεων. Θα ξεκινήσουμε όμως μαζί με τον Γιάννη τον Μαυρονά, αφού δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888 για τα γραπτά σας μηνύματα. Στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 900-901-5617. Όπως επίσης να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attikatv.gr. Να ξεκινήσουμε όμως μαζί με τον Γιάννη τον Μαυρονά, να δούμε για αυτή την εγκύκλιο, Γιάννη μου, σχετικά με τα βαρέα και τα ανθυγιεινά, τι πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας και όλοι όσοι μας παρακολουθούν. Έχουμε μία εγκύκλιο που ουσιαστικά ανακοινώνει και εξηγεί και ξεκινάει πλέον την εφαρμογή του άρθρου 33 του νόμου 4611 του 2019. Και αυτό που γίνεται δεν είναι κάποια πολύ μεγάλη αλλαγή. Είναι ότι ο χρόνος κατά τον οποίο αναζητούμε τις 1000 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά για τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους επεκτείνεται στα 17 χρόνια από τα 13 που είχαμε πριν. Είναι όπως είχε αναφέρει η κυρία Αχτσιόγλου, μια κίνηση η οποία γίνεται για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα διαστήματα ανεργίας τα οποία είχαν αυτοί οι άνθρωποι όταν πλησίαζαν την ηλικία συνταξιοδότησης και όταν μεγάλωναν σε ηλικία. Αυτό κάποιος θα τους βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί δεν είχαν τις απαιτούμενες αυτές μέρες, 1000 μέρες ασφάλισης, τα τελευταία 13 χρόνια όπως ίσχυε πριν. Άρα, αυτά τα 13 γίνονται 17. Γίνονται 17, είναι κάτι σημαντικό. Είναι κάτι καλό το οποίο θα βοηθήσει κάποιος και θα τους ξεκολλήσει. Να καλησπερίσουμε την κυρία Πινελόπη. Σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Λίγο πιο δυνατά. Για την εκπομπή σας. Να είστε πάντα καλά. Θα ήθελα να ρωτήσω τη φοροτεχνικό σας. Μάλιστα, κυρία Γεράγγελου, σας ακούει. Ναι, εγώ έχω κάνει φορολογική δήλωση, έκανα φορολογική δήλωση μόνη μου από την αρχή. Ενώ δεν είχα πάρει διαζύγιο, ήμουνα παντρεμένη και δεν είχα πάρει διαζύγιο. Αλλά ο σύζυγος είναι εκτός Ελλάδος. Ναι. Και εγώ έκανα τη φορολογική δήλωση μόνιμο. Τώρα έχω πάρει διαζύγιο, αλλά δεν έχω δηλώσει ότι ήμουν παντρεμένη. Στο Μητρό της εφορίας πώς φαίνεστε? Δεν ξέρω, ελεύθερη, δεν ξέρω πώς. Θα πρέπει να ελέγξετε πώς φαίνεστε στο Μητρό της εφορίας. Θεωρώ, για να σας επέτρεπε το σύστημα να υποβάλλετε μόνοι σας φορολογική δήλωση, ναι, δεν έχετε δηλώσει το γάμο. Διαφορετικά, θα σας έβγαζε μήνυμα ότι φαίνεστε έγαμοι και οφείλει ο σύζυγος ο υπόχρεος να υποβάλει φορολογική δήλωση. Εφόσον λοιπόν, αν λοιπόν στο Μητρό δεν φαίνεστε... Δεν έχω δηλώσει το γάμο, δεν τον έκανε. Ωραία. Άρα θα συνεχίσετε να υποβάλλετε μόνοι σας φορολογική δήλωση. Όχι ότι ήταν σωστό το ότι υποβάλλετε μόνοι σας φορολογική δήλωση και δεν είχατε δηλώσει το γάμο φυσικά στο Μητρό της εφορίας. Αλλά από τη στιγμή που δεν το έχετε δηλώσει, δεν μπορείτε να πάτε να δηλώσετε και το διαζύγιο. Θα συνεχίσετε να υποβάλλετε μόνοι σας φορολογική δήλωση και δεν θα κάνετε και τίποτα με το Μητρό. Α, μάλιστα. Γιατί θέλω να αλλάξω τώρα. Θέλω να αλλάξω την ταυτότητά μου. Ναι. Και θα αλλάξω το επώνυμό μου και το όνομά μου. Με φωτοτυπία της ταυτότητας θα πάτε στο Μητρό της εφορίας για να αλλάξουν τα στοιχεία. Α, εντάξει, γιατί δεν είναι και εδώ, είναι εκτός χώρας αυτός. Εντάξει, δεν έχει βγάλει αφημί εδώ στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Επομένως, δεν θα εμφανίζεται ούτε στο Μητρό της εφορίας. Θεωρώ ότι δεν φαίνεστε πουθενά έγαμοι στην εφορία. Όχι, απλά θα πάτε όχι, να αλλάξετε την ταυτότητά σας. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάντως, να τον τονίσουμε και με αφορμή την ερώτηση της τηλεθεατριάς μας, οποιαδήποτε μεταβολή κάνουμε και για το γάμο ή για ένα διαζύγιο, θα πρέπει να δηλώνεται και στο Μητρό της εφορίας και μάλιστα πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Παλαιότερα έπαιζε ρόλο η οικογενειακή μας κατάσταση στο τέλος του έτους για το οποίο υποβάλαμε φορολογική δήλωση. Πλέον παίζει ρόλο η οικογενειακή μας κατάσταση κατά τη στιγμή της υποβολής φορολογικής μας δήλωσης. Αν κάποιος δηλαδή τώρα που υποβάλλει φορολογική δήλωση είναι έγκαμος, παντρεύτηκε μέσα στο 2019, θα πρέπει να το δηλώσει στην εφορία στο Μητρό και μετά να υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση. Θα έρθουμε σε πολύ λίγο και θα συζητήσουμε και άλλες ερωτήσεις σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις. Πάμε τώρα μαζί με τον Δημήτρη τον Μπούκα. Έχουμε ετοιμάσει και μία κάρτα γιατί μας ζητήσατε να δείξουμε τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάποιος για να μπορέσει να κάνει αυτή την αίτηση για το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, Δημήτρη. Αυστηρά κριτήρια.
Είναι αυστηρά τα κριτήρια, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Σοφία, και δυστυχώς θα πρέπει να ισχύουν όλα. Είναι δηλαδή σωρευτικά. Έκανε πρεμιέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα την Δευτέρα, 1η Ιουλίου. Αρκετές ήταν οι αιτήσεις, μεγάλο το ενδιαφέρον. Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε πως ο νόμος έχει ψηφιστεί ήδη από τον Μάρτιο. Θεωρητικά 30 Απριλίου θα έπρεπε να βγει στον αέρα. Ωστόσο, αρκετά τεχνικά ζητήματα προέκυψαν στην πορεία, με αφορμή η έναρξη να γίνει την Δευτέρα πριν από 2-3 μέρες. Πάμε να δούμε όμως τα κριτήρια τα οποία αναφέρεις και έχει ετοιμαστεί και η σχετική κάρτα. Το πρώτο έχει να κάνει με το σύνολο της οφειλής του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει αναπιστωτή τις 130.000 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια και τις 100.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά. Έχει ένα νόημα να αναφέρουμε και πάλι, το είχαμε πει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή σου, τη διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων. Πράγματι είναι το μη για το συγκεκριμένο νόμο ότι μπορούν πλέον και οι επιχειρηματίες να καταθέσουν με το προηγούμενο καθεστώς, το 3869, τον γνωστό νόμο Κατσέλη, αναθεωρημένο νόμο Σταθάκη, δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα και αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν απορριφθεί ακριβώς λόγω της εμπορικής τους ιδιότητας. Τώρα μπορούν να καταθέτουν. Ωστόσο, υπάρχει μια διαφοροποίηση ως προς τα σχετικά ποσά. Ισχύουν δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά διαφορετικά. Το δεύτερο έχει να κάνει με το δάνειο, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε καθυστέρηση 90 ημερών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2018 και η αντικειμενική αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν πρέπει να περιβαίνει τις 250.000 ευρώ για τα στεγαστικά και τις 175.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά δάνεια. Μεγάλη κουβέντα εδώ και για την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι σταμάτησαν εκ των υστέρων από αυτήν την ημερομηνία να ικανοποιούν τα δάνειά τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να έχει σταματήσει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2018. Δεν λαμβάνεται κάποια μέρημνα για όλους αυτούς. Το είχαμε πει στις αιτιάσεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όταν ψηφιζόταν ο νόμος. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το οικογενειακό εισόδημα. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη. Το δείχνει εδώ πέρα ακριβώς η κάρτα. Είναι προσαξημένο. Πήραμε ως βάση τα στοιχεία της Ελστάτ και υπάρχει σχετική προσάυξηση. Για τον άγαμο είναι 12.500 ευρώ και από εκεί και πέρα υπάρχει προσάυξηση ανάλογα αν μιλάμε για ζευγάρι χωρίς τέκνα που φτάνει τις 21.000 ευρώ, για ένα παιδί ή προστατευόμενο μέλος στις 26.000 ευρώ, 31.000 ευρώ για δύο παιδιά ή δύο προστατευόμενα μέλη και τις 36.000 ευρώ για τρία παιδιά ή τρία προστατευόμενα μέλη. Εδώ πέρα υπάρχει άλλη μια αδικία την οποία πρέπει να αναφέρουμε και αφορά στις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες και αυτές αντιμετωπίζονται όπως όσες έχουν τρία παιδιά. Τώρα, υπάρχουν κριτήρια. Σε ό,τι αφορά και την υπόλοιπη περιουσία πρέπει να γνωρίζει. Μεγάλη κάποιος. Κουβέντα είχε γίνει και για αυτό το κριτήριο. Η υπόλοιπη ακίνητη περιουσία λοιπόν του δανειολήπτη, τη συζύγου και των προστατευόμενων μελών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών μέσων κατά την υποβολή της αίτησης, ενώ το ύψος των καταθέσεων μετοχών ομολόγων πολύτιμων μετάλλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Βλέπουμε ότι το πλαίσιο είναι ασφυκτικά αυστηρό και μένει να δούμε αν το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Όλοι έχουν πει ότι χρειάζονται. Ίσως με την αλλαγή της κυβέρνησης να υπάρξει μια σχετική μέρημνα για να δούμε και πιο ορατά αποτελέσματα. Καθώς όλες αυτές οι ρυθμίσεις που τρέχουν, αναφέρομαι στον εξοδικαστικό, σε 120 δόσεις, στην εφορία και στα ταμεία, αλλά και στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, τουλάχιστον στα προγράμματα των δύο μεγάλων κομμάτων, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές διαφοροποίησεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε πολύ λίγα λεπτά μαζί με τη Σοφία την Νικολάου. Αυτά είναι τα κριτήρια τα οποία μας τα ζητήσατε και εισοδηματικά και το υπόλοιπο της περιουσίας σας που πρέπει να έχετε για να μπορέσετε να κάνετε την αίτηση. Σε πολύ λίγο θα δείξουμε βήμα-βήμα και τι πρέπει να προσέξετε. Θα μας τα εξηγήσει. Να πούμε, να συμπληρώσω κάτι εδώ, Σοφία, αν μου επιτρέπεις, ότι όποιος ενταχθεί στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει το 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, το οποίο προσδιορίζεται η αξία αυτή από εκτιμητή της τράπεζας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν συμφέρει κάποιος να ενταχθεί στη ρύθμιση εάν η κατοικία, η εμπορική του αξία ξεπερνάει τις 108.000 ευρώ, τις 108.000 ευρώ και τις 83.000 ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια, στεγαστικό και επιχειρηματικό αντίστοιχα. Αυτό λοιπόν είναι μία μέσα εισαγωγικά, θα την έλεγα παγίδα. Κόφτης είναι ουσιαστικά. Κόφτης, ναι. Ένας κόφτης που. Δηλαδή σκέψου τώρα, αν η εμπορική σου αξία είναι 250.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει την τράπεζα
300.000 ευρώ για ένα υπόλοιπο δανείο που είναι 100.000 ευρώ. Mm-hmm. Είναι παράλογο και παράνομο και νομίζω ότι κανείς δεν θα πάει να ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση όταν ξεπερνά αυτό το ποσό που προανέφερα. Σε πολύ λίγο θα εξηγήσουμε τα βήματα. Έχουμε ετοιμάσει και μια κάρτα για να καταλάβετε πού μπαίνετε και τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Αλλά εμείς θα σας δείξουμε σε επόμενη κάρτα και τι να προσέξετε, γιατί υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες που τις έχουμε ετοιμάσει εμείς για να τις γνωρίζετε όλοι εσείς. Σάντρα Γεράγγελου, η αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού. Είμαστε σε μία περίοδο ρυθμίσεων, 120 δόσεις στην εφορία. Πάρα πολλοί ήδη έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με να έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Τι γίνεται και τι γίνεται όταν κάποιος είναι συνεπής? Μιλάμε βέβαια για αποδέσμευση οφειλέτη, ο οποίος έχει ενταχθεί στη ρύθμιση για οφειλές προς την εφορία. Είχαμε πει και από εδώ πάρα πολλές φορές ότι εφόσον γίνει δέσμευση του λογαριασμού, ακόμα και αν ρυθμίσει μετά την οφειλή του, δεν γίνεται αποδέσμευση του λογαριασμού μέχρι να εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής. Υπεγράφει όμως απόφαση όπου οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποδεσμεύουν σταδιακά μέρος του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δεσμευτεί από την εφορία. Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη από 1η Οκτωβρίου του 19 και μετά. Θα υπάρχει ειδική πλατφόρμα στο TaxisNet που ο οφειλέτης θα μπορεί να κάνει αίτηση για αποδέσμευση του τραπεζικού του λογαριασμού. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να είναι συνεπής στην αποπληρωμή των δόσεων της ρύθμισής του. Τώρα, το ποσό που θα αποδεσμεύεται θα εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων στον οποίο βρίσκεται ο οφειλέτης και θα υπάρχει και ένας συντελεστής και θα ξεκινάει από τον επόμενο μήνα του μήνα που έχει κάνει την αίτηση. Θα διαρκεί για ένα μήνα και στη συνέχεια θα πρέπει να ανανεώνει το όριο της αποδέσμευσης του λογαριασμού. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Βέβαια, καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν σε αυτό και οι επιχειρήσεις, δεδομένου ότι δεν έχουν και καθόλου ακατάσχετο ποσό, ακατάσχετο λογαριασμό. Αν λάβουμε υπόψη μας τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν και από τη στιγμή που δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί, δεν μπορούν να κάνουν διαχείριση των χρημάτων τους. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attikatv.gr. Πάμε τώρα μαζί με τη Σοφία την Νικολάου να εξηγήσουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για ένταξη σε αυτή την πλατφόρμα, τι πρέπει να προσέξει και ποια είναι όλη η σειρά που πρέπει να ακολουθήσει. Και να ξεκινήσουμε παρακαλώ πολύ με τις κάρτες μας. Βήμα πρώτο. Οι κάρτες, ναι. Okay. Δικαίωμα τις έχουν λοιπόν φυσικά πρόσωπα με ή χωρίς εμπορική ιδιότητα. Μάλιστα. Το οικογενειακό εισόδημα του ετούντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ για ένα άτομο, άγαμο δηλαδή, 21.000 ευρώ για έγκαμο ζευγάρι, 26.000 ευρώ με έγκαμο ζευγάρι για ένα παιδί, 31.000 ευρώ έγκαμο ζευγάρι με δύο παιδιά και 36.000 ευρώ έγκαμο ζευγάρι με όσα παιδιά. Μάλιστα. Η αξία της πρώτης κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση. Το ύψος. Ναι, εξηγούμε και τα βήματα. Θα τα εξηγήσουμε σε πολύ λίγο. Να πάρουμε τις κάρτες. Για τα κριτήρια έχει μείνει και τονίζει η Σοφία Νικολάου. Σε πολύ λίγο θα έρθουμε. Εγώ ζήτησα τα βήματα. Έχουν δίκιο οι συνεργάτες. Άρα λοιπόν, να ολοκληρώσουμε λίγο, Σοφία μου, και να πάμε μετά να εξηγήσουμε τα βήματα. Τη διαδικασία που θα μπει κάποιος και τι πρέπει να ακολουθήσει με τους κωδικούς του. Να προσέξουν λοιπόν ότι οι οικογενειακές καταθέσεις δεν πρέπει. Οικογενειακές καταθέσεις, προσοχή, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ. Δηλαδή, αν έχει ένα λογαριασμό η γιαγιά και έχει χρήματα πάνω από 15.000 ευρώ μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια, τότε δεν μπορούν να ενταχθούν. Όπως και η οικογενειακή περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 80.000 ευρώ. Δηλαδή, υπολογίζεται και ένα χωράφι του παππού στο χωριό, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αγκάθι όμως εδώ θεωρώ το ότι είναι οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Διότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αν επιλέξουν, και καλά θα κάνουν θεωρώ, να μην μπουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, τότε θα πρέπει να πληρώσουν το 100% της δόσης του δανείου που προτείνει η τράπεζα. Διαφορετικά δεν μπορούν να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη. Και επειδή μιλάμε για τον νόμο Κατσέλη, πλέον με τη συγκεκριμένη ρύθμιση μπήκε και μια άλλη διάταξη, όπου όσοι δανειολήπτες δεν έχουν μαζί με την αίτηση υποβάλει και βεβαίωση οφειλών,
τότε η αίτησή τους για την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη κηρύσσεται τα παράδεκτη. Προσοχή, αν δεν έχετε υποβάλει την επιβεβαίωση οφειλών, δηλαδή το εξτρέ ουσιαστικά της τράπεζας, η αίτησή σας θα κηρυχθεί απαράδεκτη στο δικαστήριο. Τρέξτε τώρα. Κάντε το, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει η Σοφία η Νικολάου. Πάμε παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε, να δείξουμε και τη διαδικασία, γιατί μας καλείτε και μας ρωτάτε τι γίνεται, αν είναι μια εύκολη διαδικασία. Μετά θα ζητήσουμε και θα σχολιάσουμε εδώ τι γίνεται και τελικά θα δούνε, θα χαμογελάσει ένας οφειλέτης που θα μπει και θα κάνει αυτά τα βήματα. Τι είναι αυτός ο καινούριος νόμος και σε σύγκριση λοιπόν με τον παλιό νόμο. Επειδή όλα αποκαλύπτονται, δηλαδή έρεται το απόρριτο. Καλό είναι πριν μπουν στην πλατφόρμα να ξέρουν αν μπορούν να ενταχθούν ή όχι με βάση την περιουσία τους. Λοιπόν, βήμα πρώτο έχουμε εισαγωγή στην πλατφόρμα όπου ταυτοποιούνται τα στοιχεία μέσω κωδικών TaxisNet. Αυτόματη άντληση βασικών στοιχείων ετούντος και στοιχείων οικογενειακής κατάστασης. Αποστολή online ενημέρωση σε σύζυγο, εξαρτώμενα μέλη, για παροχή συνένεσης για ανάκτηση δεδομένων τους, άρση λοιπόν των απορρίτων, όχι μόνο των ιδίων αλλά και όλης της οικογένειας. Μάλιστα. Βήμα δεύτερο, ανάκτηση online δεδομένων από την ΑΑΔΕ. Στοιχεία εισοδημάτων Ε1 και Ε3, στοιχεία κύριας κατοικίας από Ε1, στοιχεία κινήτων Ε9 και κινητών περιουσιακών στοιχείων και αξία αυτών, τον ένφια δηλαδή. Βήμα τρίτο, ανάκτηση δεδομένων τηρεσία. Ανακτώνται λοιπόν στοιχεία καταθέσεων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, τα στοιχεία βαρών λοιπόν εξασφαλίσεων, στοιχεία επιλέξιμων οφειλών και ύψος αυτών με συνοφιλέτες, στοιχεία οφειλών ανεπίδεκτων ρύθμισης, στοιχεία εμπορικής αξίας πρώτης κατοικίας από βιβλία. Βήμα τέταρτο, καταχώρηση λοιπόν των στοιχείων και εγγράφων από τον ετούντα, κατά περίπτωση. Στοιχεία τυχόν λοιπόν κινητών περιουσιακών στοιχείων, πολύτιμα μέταλλα κλπ. Και αυτά αναζητώνται, ή ακινήτων σε αλλοδαπή. Στοιχείο οφειλών σε λοιπούς πιστωτές και πιστοποιητικό βαρών. Βήμα πέμπτο, προέλεγχος επιλεξιμότητας βάσει αυτόματων υπολογισμών του συστήματος και οριστικοποίηση της αίτησης. Αν δεν είναι επιλέξιμος, τότε βεβαιώνεται η απόρριψη της αίτησής του. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να κάνει όλη τη διαδικασία, την αίτηση και στο τέλος θα δει λοιπόν αν είναι επιλέξιμος ή όχι. Να καλησπερίσουμε την κυρία Αγγελική. Σας ακούμε, κυρία Αγγελική. Ναι, καλησπέρα σας. Ο άντρας μου προέρχεται από το Σώμα της Ασφαλείας. Τα Χριστούγεννα που βάλανε τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά του δώσανε ούτε 200 ευρώ. Περίμενε τώρα να πάρει, πάλι δεν βάλαμε. Τι μπορεί να κάνει τώρα, πού μπορεί να αποταλθεί. Κύριε Μαυρονά. Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι του βάλανε 200 ευρώ δεν σημαίνει εκ προημίου ότι έχει μπει κάποιο λάθος ποσό. Δεν ήταν όλες οι περιπτώσεις, δηλαδή λανθασμένες. Ήταν μια συγκεκριμένη μερίδα περιπτώσεων όπου δεν υπολογίστηκαν σωστά τα αναδρομικά. Αν περιλαμβανόταν ο άντρας σας στις περιπτώσεις όπου είχε γίνει λάθος, θα είχε γίνει τώρα η πίστωση στο λογαριασμό του. Προφανώς δεν είναι σε αυτούς, άρα εάν θεωρεί ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, θα πρέπει να το διεκδικήσει με κάποια ένσταση, μόνος του. Αν θεωρεί ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα πάει. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να πληροφορηθεί για το πώς θα καταθέσει και πού ένσταση κατά της επιστροφής των αναδρομικών που του καταβλήθηκαν. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι δεν του έρχεται κάποια πράξη και δεν υπάρχει πράξη όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις για να καταθέσει την ένσταση. Όμως αυτό που μπορεί να κάνει κατά την άποψη τη δικιά μου είναι να καταθέσει μία αίτηση πρώτα απ' όλα για να πληροφορηθεί για το ποσό στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ναι. Και μετά ένσταση κατά της σιωπηρής απόρριψης όπως θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα αυτής της ένστασης. Στο ισόγειο του Γενικού Λογιστηρίου θα σας κατευθύνουν. Γιατί ξέρετε, άλλοι συναδελφοί του μετά πιο λίγα χρόνια πήραν πιο πολλά. Γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο, να με ενημερώνω. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το πώς υπολογίστηκαν αυτά τα αναδρομικά. Δεν μπαίνουν μόνο προϋποθέσεις χρόνων, μπαίνουν και προϋποθέσεις μισθολογικών οριμάνσεων, βαθμών και όλα αυτά δεν. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν αποκρισταλωθεί σωστά επειδή έγιναν με πάρα πολύ μεγάλη βιασύνη. Έχει νόημα το να κυνηγήσετε και να τουλάχιστον να διερευνήσετε αν έχουν δοθεί σωστά τα αναδρομικά. Εγώ είμαι μαζί σας σε αυτό, σας υποστηρίζω.
αλλά πολλές φορές έχει σχέση περισσότερο με το βαθμό και όχι τόσο με τα χρόνια υπηρεσίας. Με τον βαθμό, με τον ίδιο βαθμό. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραία. Αυτό είναι ένα κριτήριο για να κάνετε αυτή την αίτηση που σας λέω. Μία ανάλογη αίτηση όπως την αίτηση για, για την πληροφόρηση για τον επανεπολογισμό της σύνταξης, όπως θα μιλήσουμε μετά. Έγινε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ στο 901-901-5617 το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα, SBC και ενώ το μηνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attica.tv.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Γιάννη τον Μαυρονά να δούμε και για τις επικουρικές συντάξεις, πραγματικά χαμηλές και επικουρικές, αλλά και πολύ μικρές οι συντάξεις οι οποίες δίνονται, Γιάννη. Ναι. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να βγαίνουν στο προσκήνιο, βλέπουμε και σε εφημερίδες και σε δημοσιεύματα, κάποιες συνταξιοδοτικές πράξεις. Καταρχήν έγινε θέμα για μια επικουρική η οποία εκδόθηκε, η οποία είναι στα 35 ευρώ. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω, τι περίμενε ο κόσμος? Δεν είναι θέμα η επικουρική που εκδόθηκε με 35 ευρώ με πάρα πολύ λίγα χρόνια ασφάλισης, με 16-17 χρόνια ασφάλισης. Ας πάμε στις επικουρικές που εκδίδονται πλέον με το νέο σύστημα για τα 35 χρόνια ασφάλισης. Νομίζει κανείς ότι ξεπερνάνε τα 150 ευρώ? Και μέσα σε όλο αυτό έρχονται και κάποιες συνταξιοδοτικές πράξεις που αφορούν χαμηλοσυνταξιούχους, δηλαδή συνταξιούχους που βγαίνουν στη σύνταξη με πολύ λίγα χρόνια ασφάλισης, οι οποίες είναι γύρω στα 400-430 ευρώ και κοντά σε εκείνο το ποσό. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί με βάση τους νέους ασφαλιστικούς νόμους έχει καταργηθεί το προηγούμενο κατώτατο όριο σύνταξης που ήταν στα 485 ευρώ. Μάλιστα, απασχόλησε μία συνταξιοδοτική περίπτωση και δεν κατάλαβε ο κόσμος γιατί, που η Εθνική Σύνταξη βγήκε περίπου στα 170 ευρώ. Και όπως ξέρουμε και έχουμε εξηγήσει πολλές φορές από εδώ, με 20 ετία ασφάλισης, η σύνταξη βγαίνει στα 384 ευρώ και με 15 ετία στα 345. Τι είχαμε εδώ όμως που δεν έχει αναλυθεί πάρα πολύ καλά? Εδώ πέρα αφορούσε αλλοδαπό. Και όπως είχαμε πει από την αρχή, πρέπει να υπάρχουν 40 χρόνια συνεχόμενης διαμονής στην χώρα για να πάρεις το πλήρες ποσό της σύνταξης με βάση τα χρόνια ασφάλισης. Εδώ λοιπόν δεν υπήρχαν τα 40-400, είχε πολύ λιγότερα χρόνια, είχε περίπου 18-19 και έτσι έπεσε η σύνταξη εκεί πέρα. Και τι βλέπουμε με όλο αυτό σιγά σιγά? Ότι και οι χαμηλές συντάξεις είναι αρκετά χαμηλές και οι υψηλές είναι πάρα πολύ χαμηλές, γιατί δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Και οι μόνοι οποίοι βγήκαν ευνοημένοι ήταν αυτοί που είχαν ήταν στο μέσο των χρόνων ασφάλισης, με 25 ετίες, έως 25 έως 28 έτη. Αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το συνταξιοδοτικό σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα, δεν είναι ένα σύστημα το οποίο ούτε κατά το Σύνταγμα, αλλά ούτε και κατά τη λογική του μπορεί να λειτουργεί ως ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό πρέπει να λειτουργεί από τη φορολογία. Το σύστημα πρέπει να είναι κεφαλαιοποιητικό και αναλογικό. Να σου αποδίδει αυτά που απέδωσες για να νιώθεις και δικαιοσύνη. Όλα αυτά θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, μια καυτή πατάτα που λέμε, που πρέπει να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί περιμένουμε και τις αποφάσεις για τον ΕΦΚΑ, που θα κρίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Σε πολύ λίγο και θα το σχολιάσουμε, όμως θα σχολιάσουμε και για τα ενημερωτικά σημειώματα τα οποία περιμένουν οι συνταξιούχοι, γιατί δεν ξέρουν και τα ποσά των συντάξεων τα οποία αυτό, λαμβάνουν. Μεγάλο ζήτημα. Έχουμε τον κύριο Στέφανο, καλησπέρα σας. Έχω πάρει δάνειο από το παρακαλώ και δανείο. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα που πήρα, θα πω ότι κοντά στις 2.000. Τώρα πήγα στο 300. Λοιπόν, πληρώνω 500 ευρώ. Τι μπορώ να κάνω? Το επιτόκιο είναι 6%. Έχω πάει, έχω ξαναπάει, έχω.
υπογράψετε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάνετε γραπτά αιτήματα στην τράπεζα. Στο παρκεφόν και δανείο. Είστε δημόσιος υπαλλήλος. Ναι. Είστε εν ενεργεία ακόμα, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Α, έχει, το αποπληρώνετε... Με... Το πράσινο, είναι το πράσινο, είναι το καταπράσινο, όχι πράσινο, καταπράσινο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι, αυτό που προβλέπετε, κοιτάξτε. Η ρύθμιση που έχει έρθει τώρα είναι, αφορά μόνο τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή και αυτά που είναι σε καθυστέρηση μέχρι τέλη του 2018. Αυτό που θεωρώ η επόμενη κυβέρνηση θα κάνει είναι να φροντίσει αυτό που λέμε τους πράσινους, τους συνεπείς δανειολήπτες, μια και είμαι και με τη Νέα Δημοκρατία έτσι, υποψήφια, να σας πω ότι θα υπάρξει πρόβλεψη για τους συνεπείς δανειολήπτες. Θα φροντίσουν να υπάρξει επιμήκυνση του δανείου, όπως και θα κοιτάξουμε και την τυχόν μείωση του επιτοκίου. Αλλά, ναι, θα το δούμε μετά την 7η Ιουλίου αυτό. Μετά. Ναι, δυστυχώς οι συνεπείς φορολογούμενοι και δανειολήπτες είναι οι αδικημένοι. Οι μεγάλοι αδικημένοι, οι μεγάλοι χαμένοι, γιατί όπως και ο κύριος, όπως και πολλοί που μας παρακολουθούν, γυρνάνε και λένε, σχολιάζουμε. Ακριβώς. Ένας άνθρωπος δηλαδή που και εκείνος έχει μειωθεί το εισόδημά του, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλλά παλεύει για να πληρώσει τη δόση του. Κόβει από αλλού για να πληρώνει δάνεια και υποχρεώσει τα ταμεία. Ποια είναι η επιβράβευση λοιπόν απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Να πάρω την μπάσα και να πω για τις 120 δόσεις. Στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. 120 δόσεις στην εφορία συγκεκριμένα. Δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν μπει στη ρύθμιση των 12 δόσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε για τους συνεπείς δανειολήπτες, όπως λέει και η κυρία Νικολάου, γιατί είναι οι μεγάλοι χαμένοι και οι μεγάλοι αδικημένοι αυτή τη στιγμή. Έχουμε την κυρία Παναγιώτα. Καλησπέρα σας. Κυρία Παναγιώτα. Τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ που. Σας ακούμε, την ερώτησή σας. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Εγώ έχω πάρει σύνταξη από τον άντρα μου 30 χρόνια. Σύνταξη χειρίας, ναι. Ναι. Αλλά όταν πήγα να τη βγάλω, είπα ότι έχω ένσημα που εργαζόμουν και είχα κομμωτήριο δικό μου. Και μου λένε δεν πιάνονται αυτά, κάπου 6 χρόνια και παραπάνω. Τι εννοείτε ακριβώς. Δηλαδή, εσείς πείτε μας πάλι. Παίρνετε σύνταξη χειρίας από τον άντρα σας. Δηλαδή, φωνάχτε μου δυνατότερα. Παίρνετε σύνταξη χειρίας από τον άντρα σας, μας είπατε. Και από ποιο ταμείο την παίρνετε τη σύνταξη. Ιδιωτικό. Από το ΙΚΑ. Ναι. Από πότε την παίρνετε αυτή τη σύνταξη. Αυτή 30 χρόνια. Είναι πεθαμένος. 30 χρόνια. Και ποιο είναι το πρόβλημά σας σε σχέση με τα... Το πρόβλημά μου είναι τώρα και ρωτάω. Τα ένσημά μου δεν τα θέλανε τότε. Με ρωτήσανε, θέλεις από τα δικά σου να βγάλει σύνταξη ή του άντρα σου. Ναι, είχατε 6 χρόνια. 6 χρόνια λοιπόν μόνο ασφάλισης εσείς. Είχατε μόνο 6 χρόνια ασφάλισης εσείς. 6 με 7 χρόνια τα έχω τα ένσημά μου εδώ. Πολύ ωραία. Και δεν τα δεχτήκανε, γίνεται κάτι. Να προστεθούν. Ναι. Όχι, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί επέλεξαν να σας δώσουν σύνταξη με το συμφερότερο για σας τρόπο. Γιατί ήταν πολύ καλύτερο να πάρετε έστω και σύνταξη χειρίας, επειδή είχατε 30 χρόνια ασφάλισης του συζύγου, παρά με τα πολύ λίγα δικά σας. Δεν μπορείτε να πάρετε... Ξέρετε πόσα παίρνω, 411. 411 παίρνετε. 411 παίρνω σύνταξη. Αυτή τη στιγμή, άμα πάτε με 6 χρόνια να πάρετε σύνταξη και να διακόψετε τη σύνταξη... Θα τα διακόψω εκείνα, του αντρός μου. Θα πρέπει να μειωθεί αν πάρετε καινούργια σύνταξη. Όχι, προσέξτε. Καταρχήν, για να πάρετε δεύτερη σύνταξη δεν έχετε τα χρόνια. Θέλετε 15 ετία τουλάχιστον. Εγώ εσείς, είμαι 77. Θέλατε να δει, ναι. Δεν έχετε 15 ετία όμως δικιά σας για να έχετε δεύτερο δικαίωμα σε σύνταξη. Καταλάβατε. Ναι, οπότε καταλάβατε. Να αφήσετε την κατάσταση ως έχει. Σας συμφέρει ως έχει η κατάσταση. Μάλιστα. Εντάξει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα πάμε μαζί με τον Δημήτρη τον Μπούκα και τη Σοφία την Νικολάου να σχολιάσουμε, αφού είπαμε για το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και τα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος, όπως και τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί για την ένταξη. Είναι αυστηρά τα κριτήρια. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε για τους συνεπείς δανειολήπτες, διότι μας καλείτε, μας στέλνετε αρκετά μηνύματα. Είναι μεγάλοι χαμένοι αδικημένοι, γιατί και εκείνοι καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν σημαίνει ότι εκείνοι δεν έχει μειωθεί το εισόδημά τους, δεν δίνουν αγώνα κάθε μήνα για να πληρώσουν τη δόση τους και παρόλα αυτά δεν βλέπουν καμία επιβράβευση ούτε το να πάνε και να διαπραγματευτούν και να ζητήσουν κάτι καλύτερο. Εντάξει, η συγκεκριμένη ρύθμιση, Σοφία, θέλει βελτιώσεις, οπωσδήποτε. Και δηλαδή, η συγκεκριμένη. Γιατί δυστυχώς πολλοί δεν εντάσσονται λόγω των κριτηρίων που αναπτύξαμε νωρίτερα που υπάρχουν. Έτσι, να πούμε ότι απαραίτητο έγγραφο για να κάνει κάποιος την αίτηση στο είναι από το υποθηκό φυλάκιο να πάρει πιστοποιητικό βαρών. Ναι, ναι, πιστοποιητικό. Άρα να το ξέρετε πριν πάτε να κάνετε και χειρόγραφα να το προσκομίσει. Μην το ξεχάσετε αυτό γιατί δεν μπορείτε διαφορετικά. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα απαραίτητο έγγραφο το οποίο χρειάζεται πριν κάνετε την αίτηση. Πάμε να δούμε. Έχουμε ετοιμάσει και μία κάρτα στο τι πρέπει να προσέξουμε. Διότι υπάρχουν πολλές παγίδες. Δημήτρη Μπούκα, δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις και κάτι πριν ξεκινήσουμε και τα βλέπουμε και τα αναλύουμε. Στα βήματα που δείξαμε πιο πριν, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα και νομίζω αξίζει να τα επισημάνουμε προκειμένου να γίνει πιο εύκολη δουλειά όποιου οφειλέτη επιλέξει ο ίδιος να προχωρήσει στην κατάθεση της σχετικής αίτησης. Η αίτηση, όπως ξέρουμε, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας από την ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ. Είναι σχετικά πιο εύκολη και πιο γρήγορη διαδικασία αναφορικά με τον εξοδικαστικό. Στην αρχή θα πρέπει να επιλέξει το ρόλο. Δηλαδή, έχει τρία πεδία και θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό πεδίο, αν θα είναι ο ίδιος ο φιλέτης, αν είναι ως σύζυγος ή αν θα πάει ως εξαρτώμενο μέλος. Και ανάλογα το πεδίο που θα επιλέξει, μετά θα συμπληρώσει τους κωδικούς αφημί και θα προχωρήσει. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να προσέχουν το mail τους, γιατί κατά το στάδιο συμπλήρωσης των σχετικών στοιχείων, ζητάτε να συμπληρώσουν το mail τους και το κινητό τους τηλέφωνο και χρειάζεται να στείλουν για επιβεβαίωση που έρχεται στο mail τους, άρα τους έρχεται ένα εξαψήφιο νούμερο το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλλουν στην αίτηση για να κατατεθεί οριστικά και να προχωρήσει η διαδικασία και να πάει στο επόμενο στάδιο που είναι η άντληση από τρίτες πηγές όπως αναφέρει, όπως δείξαμε και πριν στις κάρτες, τόσο από την εφορία όσο και από το σύστημα του Τηρεσία, από τα πιστωτικά ιδρύματα, άρα θα πρέπει να έχουν την προσοχή τους στο mail που έχουν δηλώσει, γιατί εκεί θα τους στέλνονται σχετικά μηνύματα για να προχωράει πιο εύκολα και πιο γρήγορα η διαδικασία. Πάντως, στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν και κάποιοι κωδικοί από εισοδήματα. Θα μας τους πει μετά τους δύο τηλεθεατές και η Σάνδρα η Γεράγγελου. Να καλησπερίσουμε την κυρία Ευτυχία. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ακούμε. Ναι, ακούτε. Σήμερα ακριβώς μου συνέβη αυτό. Μάλιστα. Ο άντρας μου έχει πεθάνει 3 χρόνια. Δεν μου είχε έρθει. Εγώ παίρνω σύνταξη δική μου, παίρνω και του συζύγου. Σύνταξη χειρίας, μάλιστα. Ναι, παίρνω και του συζύγου μου. Κανένα παράπονο. Το επικουρικό μου το παίρνω εγώ, του συζύγου μου. Ήθελα να δώσω το χαρτί της σύνταξης της δικής μου. Δεν ξέρω πού είχε καθυστερήσει, τέλος πάντων, μη σας απολογώ. Το πήγε η κόρη μου, τα έφτιαξε και μου έστειλαν μετά από 3 χρόνια 90 ευρώ επικουρικό χωρίς καθυστερούμενα. Αυτό σας τονίζω. Χωρίς καθυστερούμενα. Έτσι είναι. Κύριε Μαυρονά. Το επικουρικό το οποίο σας ήρθε, η επικουρική σύνταξη η οποία σας ήρθε... Διαπόζω. Από το ταμείο διαπόζω. Ναι. Ήρθε αφορά... του συζύγου μου πρώτη φορά αυτό το μήνα 90 ευρώ. Και χωρίς κανένα, έκανε ενημέρωση στο βιβλιάριο, χωρίς τίποτα καθυστερούμενο. Ναι. Τι γίνεται με αυτό. Εσείς παίρνετε την επικουρική σας, έτσι δεν είναι. Εγώ την παίρνω τη σύνταξή μου, την επικουρική μου. Ναι, 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 την παίρνω από την αρχή. Δεν έχω ούτε από τη σύνταξή μου κανένα παράπονο, ούτε και από τις κυρίες μου. Αλλά για τα καθυστερούμενα, έτσι. Προφανώς. Έτσι είναι. Προφανώς, λόγω του συμψηφισμού των συντάξεων που παίρνετε, από ίδιο δικαίωμα, από την δικιά σας τη σύνταξη, δεν προκύπτει δικαίωμα σε καταβολή αναδρομικών για την σύνταξη, την επικουρική του συζύγου σας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν την είχε πάρει αναδρομικά ο σύζυγός σας.
όταν την είχε πρωτοπάρει. Τώρα που παίρνει και η κυρία σύνταξη. Θεωρώ ότι δεν έχει γίνει κάποιο λάθος σε αυτή την περίπτωση. Δεν όχι, βλέπει. Δεν μιλάω για λάθος. Αλλά είναι νόμιμο αυτό. Δηλαδή δεν ισχύουν καθυστερούμενα για αυτό το θέμα. Επειδή δεν γίνει, στο θέμα των αναδρομικών δεν γίνεται συνήθως λάθος. Το έχουμε δει. Όταν υπάρχουν αναδρομικά, δίνονται. Θεωρώ ότι στην περίπτωση τη δικιά σας δεν δικαιούστε αναδρομικά. Δεν μου το εξηγήσετε. Αν θέλετε αφήστε το τηλέφωνό σας στο τέλος εκπομπής για να του πείτε ακριβώς τα ποσά του κ. Μαυρονά. Θα πρέπει να δούμε τα ποσά και πράξη. Για να μην έχουμε άλλο τηλεοπτικό χρόνο εδώ, θα σας τα εξηγήσει ακριβώς στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη, καλησπέρα σας. Έπεσε γραμμή. Πάμε σε Άνδρα τη Γεράγγελου να δούμε για τους κωδικούς. Γιατί και εκεί μπαίνουν κάποια εισοδήματα που έρχονται στο μικροσκόπιο της εφορίας, Άνδρα μου, και τι πρέπει να προσέξουμε. Πράγματι, στοχοποιούνται κάποιοι κωδικοί στη φορολογική μας δήλωση και γίνονται διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπιστούν και αδήλωτα εισοδήματα ή δαπάνες που αποτελούν τεκμήριο και δεν δηλώθηκαν από τους φορολογούμενους. Τέτοια στοιχεία είναι τα εισοδήματα από ενοίκια. Γίνεται δηλαδή διασταύρωση του ποσού που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή. Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών που το 2017 μπορεί να είχαν αθρηστικά κινήσεις πάνω από 100.000 ευρώ. Τραπεζικοί λογαριασμοί που αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν ποσό άνω των 200.000 ευρώ. Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία. Ακόμα και λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, κινητής τηλεφωνίας ή σταθερής τηλεφωνίας, ακόμα και λογαριασμοί του νερού που μπορεί το χρόνο να έχουν ποσό πάνω από 1.000 ευρώ προκειμένου να εντοπίσουν πισίνες οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί από τους φορολογούμενους και βέβαια αποτελεί τεκμήριο διαβίωσης. Τώρα, όπου βρεθούν αναντιστοιχίες, μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, οι φορολογούμενοι θα λάβουν ραβασάκια προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και φυσικά να διορθώσουν τις αναντιστοιχίες αυτές. Και το πρόβλημα βέβαια είναι ότι στην περίπτωση αυτή η δήλωση τροποποιητική που θα υποβάλουν θα θεωρείται εκπρόθεσμη, άρα πέραν του φόρου που ενδεχομένως να βεβαιωθεί επιπλέον θα έχουν και το πρόστιμο της εκπρόθεσμης δήλωσης. Κύριε Σάκη, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε. Ναι, θα ήθελα να μιλήσω για μια απόφαση που μου έχει έρθει από το Θεαλή. Ήμουν πρώην υπάλληλος. Για πείτε μας. Ήμουν πρώην δημόσιος υπάλληλος και μου ήρθε μια... και παίρνω από το Θεαλή το επικουρικό που λέμε. Ενώ στην αρχή μου έπαιρνα 91 ευρώ, αυτό το τρίμηνο που ήρθε τώρα, 2 Ιουλίου, 35 ευρώ το μήνα. Πού οφείλεται αυτή η αλλαγή μεγάλη? Καταρχήν πότε βγήκατε, μου φαίνεται παράξενο. Το 16 βγήκα, το 16 βγήκατε το 16, θυμάστε ημερομηνία, θυμάστε είναι κρίσιμο. 28 Δευτέρου του 16 βγήκατε. Άρα πριν τον νόμο Κατρούγκαλο. Ναι, πριν τον νόμο Κατρούγκαλο, ναι. Πόσα χρόνια. Δηλαδή, 24 χρόνια. Ένα μήνα και 7 μέρες, δηλαδή 7.248 ευρώ ένσημα. Πόσα χρόνια μου είπατε, σε χρόνια πείτε το μου. 24 χρόνια, 24 ένα μήνα και 27 μέρες. Και είχε αρχίσει να σας καταβάλλετε μέχρι και σήμερα, μου λέτε επικουρικό από το ΤΕΑΔΗ, επικουρική σύνταξη. Ναι, βγήκε το Φλεβάρι η επικουρική σύνταξη. Το Φλεβάρι αυτό. Ναι, το Φλεβάρι αυτό μου έδωσε αναδρομικά 3.410 ευρώ. Πολύ ωραία. Και τώρα, ενώ όταν πήγα στο γραφείο του, μου λέγανε θα παίρνουν 90-95 ευρώ, τώρα μου ήρθε 65 ευρώ. Άλλο τι σας λέγανε, εμένα, έτσι όπως μας τα είπατε, δεν κατάλαβα, σας δόθηκε ποτέ μηνιαίως σύνταξη 90 τόσο ευρώ ή όταν ξεκίνησε να καταβάλλετε μηνιαία... Εκεί του ΤΕΑΔΗ λέω, εκεί για το ΤΕΑΔΗ μιλάω πάλι. Εντάξει, το ΤΕΑΔΗ μπορούσε να λέει ότι να κάνει εκτίμηση σε ό,τι θέλει. Προφανώς η σύνταξή σας με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων είναι αυτό ακριβώς που λέμε. Με τα χρόνια ασφάλισης που έχετε, με τον νέο τρόπο υπολογισμού και με τον επανυπολογισμό που χώρισε με τον νόμο Κατρούγκαλου, διαμορφώνεται σε αυτό το ποσό. Πρόβλημα θα υπήρχε αν σας είχε έρθει συνταξιοδοτική πράξη που σας έλεγε ότι δικαιούστε 90 τόσα ευρώ και τελικά στο λογαριασμό σας βλέπατε 30-35.
θα πρέπει να ζητήσετε από το ΤΕΑΔΗ, σε κάθε περίπτωση, αν έχετε κάποια αμφιβολία, να σας στείλει την απόφαση απονομής της σύνταξης της επικουρικής σας. Εκεί πέρα θα φαίνεται το ποσό και θα αναλύεται. Και άμα έχετε κάποια ένσταση, θα υποβάλλετε ένσταση κατά αυτής της απόφασης. Τώρα, το τι λέει ο κάθε υπάλληλος και τι εκτίμηση κάνει και ο καθένας απ' έξω, δεν μετράει πάρα πολύ. Μετράει αυτό το οποίο έρχεται επίσημα και δικαιούστε να το ζητήσετε επίσημα, να πληροφορηθείτε πώς υπολογίστηκε η σύνταξή σας, αν σας προβληματίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.